Γεια σου ρε Παναγιώτη, καλησπέρα. Γιώργο, με χαίρομαι, χαίρομαι γιατί ανέλαβες πρωτοβουλίες και εσύ και ο σταθμός και ο τηλεοπτικός σταθμός Βεργίνα. Τα είπαμε που... και χθες στη Βεργίνα με τον Παναγιώτη τον Ψωμιάδη. Ήταν πραγματικά συγκινητικός και τα τηλέφωνα που ήρθαν μετά δείχνουν ότι κάτι πάει να κουνηθεί. Τι γίνεται, κύριε Ψωμιάδη, με το θέμα της Μακεδονίας? Ο Κοτζιάς είπε ότι εμείς ό,τι ήταν να κάνουμε το κάναμε, να πάει να υπογραφεί, να τελειώνουμε. Ο Κοτζιάς και ο κάθε Κοτζιάς θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι τσιφλή και είναι μαγαζί δικό του. Και αυτό δεν αφορά μόνο τον κύριο Κοτζιά, υπάρχουν και πολιτικοί από όλα τα κόμματα που δυστυχώς έχω αντιληφθεί ότι θέλουν να ξεπουλήσουν το όνομα Μακεδονία χωρίς αυτό να αναγράψει σε κανένα πρόγραμμα ή σε καμία προεκλογική εξαγγελία. Από εκεί και πέρα έβαλες ένα πολύ ωραίο τραγούδι, διαχρονικά πολλά τραγούδια πρόβλεψαν το αύριο, όπως το είχε προβλέψει ο μεγάλος Τέλειος Κατσατζίδης, ο Χάρη Κλίν, αλλά και πολλοί άλλοι τραγουδιστές. Εμείς πρέπει να μείνουμε όρθιοι. Πρέπει να μείνουμε όρθιοι, ενωμένοι, μακριά από κόμματα, έχοντας μπροστά μας μόνο την πατρίδα, την ορθοδοξία μας, τις αξίες. Αλλά χρειάζεται ένα πράγμα, Γιώργο μου. Πρέπει κάποια στιγμή να αγαπηθούμε. Εγώ να αγαπήσω εσένα και εσύ εμένα. Δεν μπορεί να αγαπάμε τον άνθρωπο και να έχουμε να αγαπάμε το κόμμα μας και να έχουμε τις ανθρώπινες αξίες σε δεύτερη μοίρα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ήρθε η ώρα να πάψουν οι μισοί Έλληνες να μισούν τους άλλους μισούς. Αν αυτό δεν το κάνουμε, δεν ελπίζω σε τίποτα. Δεν ελπίζω σε κανένα συλλαλητήριο. Διότι όταν ήδη οι θεσμοί ακόμη δεν έχουν αναλάβει δράση, η Εκκλησία επίσημα που χθες έπρεπε να αναλάβει δράση. Ναι, αυτό με την Εκκλησία είσαι ο μόνος ο οποίος το θίγεις. Το θέμα της Εκκλησίας, παλιά βγαίνανε οι παπάδες με τα καλυμάφια πρώτοι-πρώτοι, και στο θέμα τώρα της Μακεδονίας το έχουν πνίξει μάλιστα στο τελευταίο. Ο μακαριστός Χριστόδουλος τον φάγανε, διότι σήμερα θα αποτουστατούσε, δεν θα τολμούσε κανείς να ξεπουλήσει το όνομα, διότι δεν είναι πολιτική απόφαση, είναι προδοσία. Αν υπήρχε δικαιοσύνη ή αν υπάρξει δικαιοσύνη αύριο, Γιώργο μου, αυτοί όλοι μηδενός εξαιρουμένου, χωρίς με γρήγορες διαδικασίες, έπρεπε να πάνε όλοι φυλακοί. Η προδοσία πληρώνεται και πληρώνεται πολύ σκληρά. Αυτό απέδειξε η ιστορία μας. Εδώ μιλάμε για προδοσία, μιλάμε για ξεπούλημα, μιλάμε για οικονόμα, όπως το είπα και χθες. Υπάρχει μεγάλη οικονόμα. Πετρέλαιο, χρυσό, αέριο, λιμάνι. Αυτός είναι ο λόγος που θέλουν να ενώσουν τη Μακεδονία μας με μια ψεύτικη Βόρεια Μακεδονία. Δεν κατάλαβε διαπραγματεύσεις τόσους μήνες, τόσα χρόνια. Οδήγησαν στο χειρότερο όνομα τη Βόρεια Μακεδονία. Έλεος ρε παιδιά, έλεος. Ναι, αλλά και το Φύρον που υπάρχει αυτή τη στιγμή πάλι περιέχει το όνομα Μακεδονία. Πρόσεξε με, το Φύρον είναι ένα πρόχειρο όνομα για κάποια χρόνια, έτσι. Από εκεί και πέρα μπορώ να σου γυρίσω εγώ και να αντιπαραθέσω ότι μέχρι το 1944 η περιοχή λεγόταν Βαρντάσκα. Δηλαδή δεκάδες χρόνια λεγόταν Βαρντάσκα και ξαφνικά να την ονομάσουμε Μακεδονία. Από πού και σπου, επιστημονικά, όπως σου είπα και έχεις, επιστημονικά, ας βρεθεί κάποιος σε όποιο χώρο, σε όποιο κράτος και ανήκει, να μας αποδείξει ότι ναι, πρέπει να ονομαστεί Μακεδονία. Και εγώ τότε σου είπα χθες χαριτολογώντας ότι αν βρεθεί ένας επιστήμονας να με πείσει, τότε εγώ θα υπογράψω σύμφωνο συμβίωση με τον περίεργο τύπο εδώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Τον κύριο Μπουτάρη, τον οποίο σε βγάλα προς τα έξω ότι τον προπυλάκησες. Ναι, ήδη πρέπει να σου πω ότι σήμερα πήρα μια κλίση από την αστυνομία. Θα απολογηθώ για αυτά που έγιναν πριν λίγες μέρες στο Λευκό Πύργο. Αλλά το περίεργο, ξέρεις ποιο είναι, ότι απέναντι στο Χέστη κάνω και μάλ καθάρισε χιλιάδες Έλληνες ποντίους, ουδής μίλησε. Βουλευτής, δήμαρχος, ποντιακά σωματεία, οργανώσεις, ομοσπονδίες. Έλεος ρε παιδιά, τι φοβάστε ρε παιδιά, τι φοβάστε, τι φοβάστε, τι φοβάστε. Αυτό που λες ότι υπάρχει προδοσία, εγώ από ό,τι βλέπω στην τηλεόραση και από ό,τι ακούω,
στα ραδιόφωνα και από ό,τι διαβάζω στις εφημερίδες και στα site, υπάρχει μια τεράστια πίεση προς τους Έλληνες και τους Σκοπιανούς ώστε να βρεθεί μια λύση, διότι λέει ενδιαφέρεται ο Ερντογκάν από τη μια μεριά και η Ρωσία από την άλλη να κάνουν βάσεις στα Σκόπια και βιάζεται το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι να αποτρέψουν αυτή την κίνηση και να γίνουν τα Σκόπια ένα νέο Κόσοβο, γιατί πολύ καλά ξέρουμε ότι στα Σκόπια το 40% είναι Αλβανοί και το 60% είναι Βουλγαροσερβοέλληνες. Οι Αλβανοί έχουν το εξής σύστημα, ένα σύστημα το οποίο έχουν και οι Τούρκοι και έτσι φάγαν το Κόσοβο. Πριν από 50-60 χρόνια στο Κόσοβο ήταν 10-15% Αλβανοί και το 80% ήταν Σέρβοι. Μέσα σε 50 χρόνια και κάνοντας από 7-8-9 παιδιά ο καθένας, γίνανε πλειοψηφία. Και οι Αλβανοί εκεί που είναι τώρα στα Σκόπια, τα μισά Σκόπια είναι Αλβανοί, κατοικούνται από Αλβανούς, με τον τρόπο τον οποίο κάνουν τα παιδιά, σε λίγο καιρό σίγουρα θα είναι πλειοψηφία και εκεί. Και εκεί θα ζητήσουν ένωση με την Αλβανία και θα έχουμε άλλα τράβαλα. Γιώργο μου, διαφωνεί κανείς για αυτά που είπες, γι' αυτό και σ' άφησα να τα πεις, ότι πρέπει να μπουν στο ΝΑΤΟ? Το θέμα δεν μου απήντησες, γιατί με το όνομα Μακεδονία και όχι Βαρντάσκα, όχι Συρίγος, όχι Ψωμιάδης? Αυτό δεν μου εξηγείς. Θα σου πω τι λένε αυτοί, δεν θα σου πω τι λέω εγώ. Αυτοί λένε ότι θέμα πρώτον, εμείς είμαστε, οι περισσότεροι είμαστε Σλάβοι. Οι Σλάβοι φανήκανε στα μέρη αυτά μετά τον 6ο-7ο αιώνα μετά Χριστό, δηλαδή γύρω στα 1000 χρόνια μετά τον Μεγαλέξανδρο. Απλώς η παλιά Μακεδονία έφτανε μέχρι εδώ. Ένα κομμάτι της το έχουμε εμείς. Και προς τιμή της παλιάς Μακεδονίας βγάζουμε και το κράτος μας Μακεδονία. Χωρίς όμως να έχουμε σχέση με τον Μεγαλέξανδρο. Θα πεις τώρα γιατί γεμίσατε με αγάλματα. Γιώργο μου, το 20% του κρατηδίου των Σκοπίων ήταν η Μακεδονία. Θα μπορούσαν, αν θέλεις, το κράτος Βαρντάσκα να ονοματίσει ένα κομμάτι επαρχία Μακεδονίας. Όπως έχουν οι Βούργαροι. Όπως επαρχία Λαγκαδά. Όπως έχουν οι Βούργαροι ένα κομμάτι. Πρόσεξε με λιγάκι. Σε 30-40 χρόνια, αυτό είναι το σχέδιό τους, θα ενωθεί. Θα δημιουργηθεί μεγάλη Μακεδονία με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη. Η Θράκη, ένα μεγάλο κομμάτι θα φύγει στην Τουρκία. Αυτό είναι το σχέδιό τους. Αυτό είναι το σχέδιο. Εμείς είμαστε ναι, εδώ ναι, να το αλλά αποτρέψουμε. Σε αυτό το σχέδιο συμμετέχουν δυστυχώς και δούλοι πολιτικοί και δούλοι επιχειρηματίες και δούλοι μέσα από τον τύπο και ιδιαίτερα μέσα από τα μέσα ενημέρωσης της τηλεόρασης. Συμμετέχουν. Πολύ βαρύ αυτό που λέτε, κύριε Ψωμιά. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς εγώ αναπνέω κάθε πρωί και γίνομαι είδηση. Και όταν δεν μιλάω πάλι είδηση. Το παράπονο μου είναι γιατί δεν υπάρχουν κάποιοι να σηκώσουν το ανάστημά τους. Γιατί ρε παιδί μου, γιατί. Από αυτά τα δύο τα συλλαλητήρια, κάποιοι άνθρωποι που βγήκαν μπροστά λένε ότι πάει να βγει ένα δημοκρατικό κόμμα, ένα πατριωτικό δημοκρατικό κόμμα, κάποιοι νέοι άνθρωποι. Εσένα σε πλησίασε κανείς, μίλησες με κάποιον. Τι με θα κάνεις. Με πλησιάσει όλα τα κόμματα του 1,5% Ξέρετε τους λέω. Να φύγω εγώ από τον φίλο μου τον Συρίγο που έχει ένα 1,5% και να έρθω σε εσένα που έχεις ένα 1,5%. Μπορούμε να ενωθούμε όλοι μαζί. Να αποφασίσουμε ποιος θα είναι ο επικεφαλής. Μπορούμε. Μα όλοι θέλουν να γίνουν πρόεδροι. Όλοι. Όποιος γεννιέται στην Ελλάδα βάζει στο μέτωπο το χαρακτήρα πρόεδρος. Ναι, αλλά από αυτά τα κόμματα που λες είναι, δηλαδή είναι ο Λεβέντης, είναι η Ανέλ, είναι το Λάος, είναι, αυτά είναι πραγματικά. Είναι ο Βελόπουλος, είναι ο Φαΐλος, είναι μικρότερα στην Αθήνα, μικρότερα από εδώ, μικρότερα. Ξέρεις, σε επόμενες εκλογές θα εμφανιστούν πάνω από 20-25 μικρά κόμματα του μισού του 1%. Γιατί ρε παιδιά, πέστε μου γιατί, τι θα κερδίσουμε, τι θα προσθέσουμε στα ήδη υπάρχοντα κόμματα. Άρα χρειάζεται ένα πατριωτικό κόμμα, μια λαϊκή δεξιά. Κέντρο δεξιά θα έλεγα. Γιατί όχι. Εντάξει, τα μπέλες μην βάζεις. Το ΣΥΡΙΖΑ τώρα πιο φιλελεύθερο, πιο ακροδεξιό κόμμα υπάρχει. Λεμιτόμος. Αυτή είναι αριστερά τώρα, πλάκα μου κάνεις. Σωστά. Ή καμία σχέση με την αριστερά.
που λέει ζήτω Αμερική και ζήτω Αμερική και όλοι λέμε ζήτω Αμερική. Αλλά θα μου επιτρέψεις να σου πω, ο πιο προσφυλής λαός στους Έλληνες είναι ο τουρκικός λαός, έτσι. Δεν είναι ο Γάλλος, δεν είναι ο Άγγλος. Οι γονείς μας, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, οι παππούδες μας μεγάλωσαν με αυτούς. Αφήνω μακριά την πολιτική. Μιλάω με ποιους μεγάλωσαν. Τα κνότα μας δεν μυρίζουν γαλλικά και αγγλικά και ισπανικά. Έτσι δεν είναι. Είμαστε ανατολίτες. Και στο χαρακτήρα και στο φαΐ και στους χορούς. Συμφωνούμε σε αυτό. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο συμφωνώ μαζί σου. Μα γιατί είναι. Εγώ σαν... Μεγαλώσαμε σε μια γειτονιά που ήταν προσφυγική, έτσι, μην το ξεχνάμε. Μιλούσα τουρκικά. Άνα μπράβο. Ιδιαίτερα εκεί στη γειτονιά σου, λίγο πιο πέρα. Ναι, στη Λαγαναγόρα όλοι τουρκικά μιλούσαν. Μεγαλώσαμε με αυτούς. Οι λαοί δεν φταίνε να είναι διχασμένοι μεταξύ τους. Εχθές το βράδυ είχα φιλοξενούμενους δύο επιχειρηματίες από την Τουρκία. Ναι. Φίλοι παλιοί. Ναι. Εντάξει, έχουν οικονομικά προβλήματα στην Τουρκία. Θέλουν να κάνουν εξαγωγές και ούτε καν τους γνώριζαν ότι έχουμε δύο στρατιωτικούς σκλαβωμένους στην Τουρκία, ότι γίνεται αυτό με τον Ερντογάν, ότι το ένα ή το άλλο. Μπορούμε επιχειρηματικά και τουριστικά να συνεργαστούμε, μπορούμε να αφήσουμε τις διαφορές έξω από το λαό. Εάν η Ελλάδα κάνει άνοιγμα προς την Ανατολή, δεν μπορείς να φανταστείς με τι αγάπη μας περιμένει ο τουρκικός λαός. Αυτό αφού ξέρεις δεν θα γίνει, αυτό δεν θα γίνει. Δεν θα σου αφήσουν. Εγώ θα σε ρωτήσω κάτι. Γιατί να βγάλω τα πετρέλαια με τους Ισραηλίτες και τους Αιγυπτίους και να μην τα βγάλω με τους Τούρκους? Τα πετρέλαια έχουν μοιραστεί, ρε Γιώργο μου. Τα πετρέλαια έχουν μοιραστεί. Ναι, γιατί να μην τα βγάλω με τους Τούρκους, λέω, και να τα βγάλω με τους Ισραηλίτες? Τα έχουν μοιραστεί τώρα τα πετρέλαια. Μην στεναχωριέσαι. Αυτά τα μεγάλα παιχνίδια δεν λύνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Όπως σου είπα, σε 30-40 χρόνια θα περάσουν μια-δυο γενιές ακόμη. Ήδη η σημερινή γενιά και η χθεσινή δεν ξέρει την ιστορία. Έτσι δεν είναι, ξέρουν ιστορία? Όχι. Δεν ξέρουν τα παιδιά μας ιστορία? Όχι, δεν ξέρουν. Άρα δεν ξέρουν, η σημερινή γενιά δεν ξέρει ιστορία. Δεν ξέρει, δεν τα μαθαίνουν, δεν είναι γραμμένη η ιστορία του μικρασιατικού ελληνισμού, του ποντιακού. Αλλά και άλλες ιστορίες δεν είναι κατεγραμμένες. Η οποία μεγαλούργησε επί τουρκοκρατίας. Και αν δεν ξεσηκωνόταν, και γι' αυτό έπεσαν με τέτοιο μίσος οι Τούρκοι μετά πάνω στους Έλληνες. Σου λέει, σας έχουμε, μας όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία, και αντί να λέτε και ευχαριστώ, ξεσηκώνεσαι και ξεσηκώσατε και τους άλλους. Μπορείς να μου απαντήσεις σε κάτι, και συγγνώμη αν δεν το γνωρίζεις, αλλά είμαι βέβαιος ότι το γνωρίζεις. Εχθές τι ημέρα τιμής και μνήμης ήτανε? Δεν έχω ιδέα. Του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, η άλωση. Συγγνώμη. 28 είδες καμία εκδήλωση κρατικού φορέα ή οργανισμού? Μου διέφυγε και εμένα. Συνήθως... Δύο γίνανε, μία στο Βυζαντινό Μουσείο και μία στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Από συλλόγους. Είδες επίσημα καμία πρωτομή του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου? Πες μου μία στους αμπελόκηπους από σύλλογο. Καμία. Είδες κανένα άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Αθήνα? Εκεί δεν είναι ο τουρισμός. Είδες καμία εκδήλωση κρατική ή οργανισμού πλην των διοικήσεων ψωμιά 10 χρόνια μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου να πραγματοποιείται? Πες μου μία προς τιμή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μία από τότε που γεννήθηκες. Και μια και μιλάω με έναν άνθρωπο που έχει ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση, κάνω μια ερώτηση. Σαν και αυτές που έχεις βάλει τώρα. Θέμα πρώτον. Επιτρέπεται στην πλατεία Αριστοτέλους να έχει το άγαλμα του Βενιζέλου? Ένα το θέμα. Παρακάτω είναι η Βενιζέλου. Πάνε, βάλε εκεί το άγαλμα. Και βάλε μια πρωτομή του Αριστοτέλη εκεί. Ένα το θέμα. Θέμα δεύτερον. Το Θεσσαλονίκη από κάτω βγαίνει. Η Θεσσαλονίκη ήταν ετεροθαλής αδερφή του Μεγάλου Αλέξανδρου. Από εκεί πήρε και το όνομά της. Για την πριγκίπισσα Θεσσαλονίκη υπάρχει ένα άγαλμα στη Θεσσαλονίκη? Πού το έχεις δει αυτό? Εύστοχη τοποθέτηση. Ένα άγαλμα της Θεσσαλονίκης, της πριγκίπισσάς μας, της αδερφής του Μεγάλου Αλέξανδρου που παντρεύτηκε ο Κάσανδρος και έκανε τρία παιδιά μαζί της. Επιτρέπεται να μην έχουμε ένα άγαλμα της Θεσσαλονίκης? Τα περισσότερα άγαλματα και οι πρωτομές στην Θεσσαλονίκη το βράδυ δεν φωτίζονται.
Αν περάσει εκεί από το Φίλιππο μπροστά από την εταιρεία μακεδονικών σπουδών, από το Βασιλικό, θα δεις ότι δεν υπάρχει φωτισμός. Εκείνο το έκτρωμα είναι ο Φίλιππος αυτός εκεί. Άμα το δεις νομίζεις ότι είναι κανένα ζητιάνος. Ο Φίλιππος περπατούσε και τρίζανε τα πεζοδρόμια. Ο τεράστιος Φίλιππος, ο οποίος κατά τη γνώμη μου ήταν μπάση περιπτώσει. Γιώργο μου, μην πάμε πίσω αιώνες. Να δούμε το σήμερα και το αύριο. Στο σήμερα λοιπόν, τι κάνουμε, το όνομα από ό,τι δείχνει... Εγώ αισιοδοξώ ότι ακόμα υπάρχει ελπίδα, Η ΑΝΕΛ δεν πρόκειται να το ψηφίσουν. Η ΑΝΕΛ θα κάνουν ηρωική έξοδο για να μπορέσουν να ξαναμπούν στη Βουλή. Θα κάνουν ηρωική έξοδο. Ηρωική έξοδο έκανε και ο άλλος, πώς το λέγανε, και δεν μπήκε στη Βουλή μετά. Που έφυγε από το Σαμάρα, πώς το λέγανε. Αυτά λέει... Η εμπειρία μου ότι ο κύριος Καμένος θα κάνει ηρωική έξοδο. Ο Καμένος δεν πρόκειται να το ψηφίσει. Η Νέα Δημοκρατία θα το ψηφίσει. Μα με συγχωρείς, δεν είπε διπλό όνομα. Η δικαιολογία ξέρεις ποια είναι της Νέας Δημοκρατίας. Αν δεν αλλάξει το Σύνταγμα, δεν το ψηφίζω. Εγώ σου λέω άλλαξε το Σύνταγμα. Τι αλλάζει, για πες μου. Τι αλλάζει. Το όνομα είναι να μην δώσουμε. Αν δοθεί το όνομα, τα άλλα όλα. Δεν έχει καμία σχέση αν γράφονται μέσα στο σύνταγμά τους ή δεν γράφονται. Τα λυτρωτικά δεν θα απαγορέψει κανένα να έχει βλέψει στο Αιγαίο, στο Μεσόγειο, στη Μεσόγειο, στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορεί να το απαγορέψεις. Από την άλλη μεριά μαθαίνω ότι θα γίνει ένα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο. Και να σου πω και κάτι. Ναι. Λέει αν αλλάξει το σύνταγμα θα εγγυηθούν οι μεγάλες δυνάμεις, ο ΟΗΕ και σου θυμίζω την απόβαση των Ηνωμένων Εθνών αλλά και άλλων μεγάλων οργανισμών που είπαν ότι ο Ατήλας πρέπει να φύγει από την Κύπρο. Έφυγε. Εντάξει, τώρα μιλάμε για την Τουρκία. Τα Σκόπια δεν έχουν αυτή τη δυναμική. Αλλά και τι θα κάνεις, θα τους επιτεθείς, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Εγώ νομίζω ότι η καλή γειτονία θα πρέπει να βασιλέψει κάποτε. Κάναμε ένα λάθος. Αλλά το ξαναλέω για να συμφωνήσω μαζί σου, κύριε Ψωμιάδη. Εάν θα τα βρούμε με τους Τούρκους. Κάτι που δεν θέλει να τα βρούμε κανείς, τότε η Ελλάδα θα αλλάξει επίπεδο. Γιατί εμείς είμαστε 10 εκατομμύρια και αυτοί είναι 100. Και ό,τι μοιράσουμε, αυτοί θα τα πάρουν τα 100 εκατομμύρια και εμείς θα τα 10. Που λένε να τα βγάλουμε μισά-μισά. Και κάτι ακόμα. Έπρεπε εμείς πριν 20 χρόνια να κάνουμε μια οικονομική επίθεση μέσα στα Σκόπια και οικονομικά να ελέγχουμε όλα τα Σκόπια. Από εκεί και πέρα κανείς δεν μιλάει. Για τις 300.000 Έλληνες που υπάρχουν μέσα στα Σκόπια, εγκαταλειμμένοι. Βεβαίως. Τότε με το παιδομάζωμα ψυχόταν και φύγανε, έτσι. Είναι και βλαχόφωνοι οι οποίοι μείναν εκεί πέρα, είναι άνθρωποι που μένανε εγκαταλειμμένοι. Στο μοναστήρι. Όπως εγκαταλειμμένος ήταν ο ποντιακός ελληνισμός στη Γεωργία, στην Ουκρανία, στο Αφγανιστάν, στην Αρμενία. Και ήρθε ο μεγάλος ηγέτης για το Πασόκ. Ανδρέας Παπανδρέου και ανακάλυψε αυτό τον ηλισμό. Ξέρεις ότι στη Γεωργία έχουμε ποντίους και ποντιακά χωριά και ελληνικό πολιτισμό. Και στην Οδυσσό κάτω, στην Κρυμαία. Και, ναι, γι' αυτό είπα. Σεβαστούπολη και τα λοιπά. Εκεί πέρα στην Ουκρανία γίνεται... όλα αυτά τα είπα. Ναι, στην Ουκρανία, βεβαίως. Εγώ πήγα σε αυτά τα μέρη. Εκεί να δεις ελληνισμό. Και λες, πού ήσασταν εσείς, ρε παιδιά. Δεν μας είπε κανείς αιώνες ότι υπάρχει εδώ ελληνισμός. Χωριά ποντιακά, με χορούς, με θέατρα, με συλλόγους. Κάθε σπίτι να έχει την ποντιακή σημαία. Κι όμως, μας το είχαν αποκρύψει. Το ίδιο και τα Σκόπια. Χιλιάδες Έλληνες ζουν εκεί και κανείς δεν μιλάει. Εγώ επειδή δούλευα πολύ με αυτούς τους ανθρώπους πριν από 20 χρόνια και γνώρισα Έλληνες εκεί, ήτανε πραγματικά τρομοκρατημένοι. Και δεν λέγανε προς τα έξω ότι είναι Έλληνες. Και ακόμα είναι τρομοκρατημένοι. Ενώ πραγματικά υπάρχει φωνή και αν θα μπουν στην ΕΟΚ και αλλάξουν το σύστημά τους εκεί πέρα, θα δεις πόσοι Έλληνες, όπως εμφανιστήκαν στη Γεωργία και στην Ουκρανία και στη Ρωσία, έτσι θα εμφανιστούν και εδώ. Όπως είχαμε και στην Αλβανία, στη Βόρειο Ήπειρο. Αλλά εκεί πέρα ακόμα υπάρχουν, δεν έχουν τέτοιο καθεστώς. Και επαναλαμβάνω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Πρέπει να τα βρούμε με τους Τούρκους. Οι Τούρκοι όπως και να γίνει είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε φίλοι μαζί τους. Γιατί
Γιατί είναι ένας γείτονας 100 εκατομμυρίων που και τα παιδιά μας και τα γόνια μας και εσύ έχεις παιδιά και εγώ έχω παιδιά είναι υποχρεωμένοι να ζήσουν δίπλα. Ακριβώς. Και δεν θα αυτό που το είπα και στην αρχή, γιατί να βγάλω τα πετρέλαια με τους Ισραηλίτες και τους Αιγυπτίους και αν τα βγάλω με τους Τούρκους. Δεν πρόκειται να βγάλεις μία δαχτυλίθρα πετρέλαιο στο Αιγαίο εάν δεν είναι μέσα και οι Τούρκοι. Και δεν παραφέρεις... όμως την εθνική κυβέρνηση και τον εθνικό ηγέτη, πράγμα που δεν υπάρχει σήμερα. Α, σήμερα δεν υπάρχει. Αλλά ξέρεις για πότε βγαίνουν νέα παιδιά, για πότε ξεπηδάνε. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια όμως δεν υπάρχει ηγέτης. Κοίτα, μέσα στα 17 εκατομμύρια που είναι ο οικουμενικός ελληνισμός, δεν νομίζω ότι δεν υπάρχουν όχι ένας, αλλά 100 Έλληνες που αγαπούν την πατρίδα τους, που προέχει η αγάπη στην πατρίδα. Εμείς αγαπούμε το κόμμα μας, ή μάλλον αγαπούμε την τσέπη μας, αγαπούμε το κόμμα μας και για τους πολιτικούς μιλάω και όταν σκεφτούμε και όταν θυμηθούμε και το λαό. Το λαό το σκεφτόμαστε ένα μήνα πριν από τις εκλογές, Γιώργο. Την ημέρα της ψήφισης του νομοσχεδίου για την επικύρωση της συμφωνίας με τα Σκόπια λένε ότι θα γίνει μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα με κατεύθυνση στην Βουλή. Γιώργο, θα γίνει συλλαλητήριο. Τώρα μεγαλύτερο, μικρότερο, εγώ πιστεύω ότι θα γίνει μεγάλο συλλαλητήριο. Από εκεί και πέρα τι θα μπουν στη Βουλή ο λαός. Με 7 εκατομμύρια συντομικούς γύρω-γύρω. Όχι, είναι λύση αυτό. Και δεν είναι λύση τώρα, τι να πάνε. Μέχρι ένα σημείο, η λύση αλλά... είναι να βρεθούν πολιτικοί και κόμματα και θεσμοί που θα πατήσουν πόδι. Διότι όλα αυτά που μέχρι στιγμής, Γιώργο μου, έχουν ψηφίσει στο ελληνικό κοινοβούλιο είναι αντισυνταγματικά τα περισσότερα. Αντισυνταγματικά. Δεν είναι δυνατόν να έρχεσαι να με κόβεις τη δική μου τη σύνταξη, το δικό μου ιδρώτα, διότι δικά μου λεφτά ήτανε. Δεν ήταν δικά του, δεν ήταν του κράτους. Δεν ήταν του αφεντικού μου. Δεν είναι δυνατόν. Αυτά είναι αντισταγματικά. Και αν δεν κινηθεί η οικονομία, αν δεν έχω λεφτά να δώσω στο γιο μου, τη γυναίκα μου, τον εγγονό μου, πώς θα γυρίσει η οικονομία. Μια οικονομία που στην Αθήνα, στην Πελοπόννησο, στα νησιά πηγαίνει πολύ καλύτερα από ότι πηγαίνει στη Βόρειο Ελλάδα που η ενεργία είναι στο 50% με κλειστά το λιμάνι. Στη Βόρειο Ελλάδα από Κατερίνη και πάνω κάθε μέρα πάει κάθε μέρα χειρότερα. Κάθε μέρα τη λιθοβολούν την οικονομία. Η Κρήτη είναι άλλο κράτος με την έννοια ότι δεν καταλαβαίνει από κρίση. Κρήτη, κρίση. Έχει 8 μήνες τουρισμού, έχει πρωτογενή τομέα. Πρωτογενή η Πελοπόννησο τομέα το ίδιο. Και από εκεί και πέρα τα νησιά, 6 μήνες δουλεύουν και 6 μήνες κάθονται. Η Αθήνα είναι Αθήνα, αλλά η Βόρειος Ελλάδα περνάει δύσκολες στιγμές. Βλέπεις χιλιάδες, μα χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες καταστήματα, επιχειρήσεις έχουν κλείσει μικρές και μεγάλες. Αν πας στην βιομηχανική περιοχή εδώ στη Σύνδο, τα μισά εργοστάσια έχουν κλείσει. Νεκροταφείο. Και αυτό το παραμύθι, να πούμε και αυτό το παραμύθι ότι τελειώνουν τα μνημόνια. Έλεος ρε παιδιά, φτάνει, φτάνει. Κοροϊδέψατε 10 χρόνια το λαό, μη συνεχίζετε. Την επόμενη μέρα δεν μας λέτε τι θα γίνει. Ποια είναι η επόμενη μέρα κύριε Ψημιάδη? Η επόμενη μέρα είναι ένα μνημόνιο με τέταρτο μνημόνιο με διαφορετική μορφή. Η επόμενη μέρα μπαίνουμε στις αγορές και δανειζόμαστε με ακριβότερο χρήμα. Η επόμενη μέρα είναι πολύ χειρότερη. Ούτε η ανεργία θα πέσει, ούτε τα παιδιά μας θα σταματήσουν να φεύγουν στο εξωτερικό, ούτε η παιδεία θα αλλάξει, ούτε τα νοσοκομεία θα αλλάξουν, τίποτε. Αυτή η περίοδος για την Ελλάδα, τα 10 χρόνια και τα επόμενα 20-30 που έρχονται, είναι μια πολύ καλή οικονόμα για την παγκόσμια συμμορία που λέγονται τράπεζες. Και έχουν πλοκάμια σε όλο τον ελλαδικό χώρο και σε όλους τους θεσμούς και τους φορείς. Και εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Ενωμένοι. Μας σου είπα προηγουμένως. Από τη στιγμή που κοιτάμε τα κόμματα, θα μου επιτρέψει να σου βρήκα σήμερα στην Παύλο Μελό περπατούσα και μου λέει είναι κρίμα γιατί γύρισε η Νέα Δημοκρατία, μη φύγει, σε παρακαλώ. Λέω αφού δεν με θέλει τι θα κάνω. Διότι εγώ έχω άλλες απόψεις. Εγώ πάνω από το κόμμα μου βάζω την πατρίδα μου. Αν δεν υπάρχει πατρίδα δεν υπάρχουν κόμματα. Πάνω από το κόμμα μου βάζω την οικογένειά μου.
Βάζω τις αξίες που μπόλια στην ψυχή μου, όπως και εσύ Γιώργο, γιατί σε ξέρω. Οι γονείς μου, οι δάσκαλοί μας, σας σκέφτουσα αν πηγαίναμε ή δεν πηγαίναμε πολύ σχολείο τότε. Εγώ... Η εκκλησία. Δεν γίνεται ρε παιδιά. Να τα διαγράψουμε όλα αυτά. Αυτό το κράτος πώς δημιουργήθηκε, πού θεμελιώθηκε, πάνω σε αξίες, σε αρχές, σε ιδανικά. Εδώ πρέπει να είσαι σήμερα αριστερός και λίγο κουνιστός για να είσαι δημοκράτης. Όλοι οι άλλοι είμαστε φασίστες. Να είσαι της μόδας. Αν δεν είσαι αριστερός, είσαι φασίστας στην Ελλάδα. Και δεν το δέχομαι αυτό. Πώς θα γίνει. Δηλαδή να συμφωνήσω με τον κύριο δήμαρχο που λέει πως το ηχές τι κάνω και μάλ καθάριζε τους ποντί. Πώς θα γίνει να συμφωνήσω ρε φίλε. Πώς θα γίνει, πες μου πώς. Να δεχθώ που είπε τον σεβασμένο τον Πειραιά είσαι για πολύ ξύλο. Να δεχθώ που είπε δεν θέλω παρελάσεις, δεν θέλω εθνικούς ύμνους μέσα στην εκκλησιά. Που χαρακτήρισε τα πρώτα χρόνια τον Παναγιώτο, το άνθιμο Μουζαχετίν. Σε πάρα και αυτοί οι άνθρωποι δεν διώκονται. Άρα είναι προστατευόμενοι. Άρα είναι στο απειρόβλητο. Εγώ δυστυχώς δεν είμαι προστατευόμενος. Προστασία για το λαό. Τι να κάνω. Μετά τις εκλογές ακολουθούν και οι δημοτικές. Πού θα σε δούμε. Προτεραιότητά μου είναι να σταθώ όρθιος οικονομικά, ψυχολογικά, εγώ, η οικογένειά μου, οι συνεργάτες μου, από εκεί και πέρα θα παλέψουμε για τις εθνικές εκλογές, αν δούμε ότι υπάρχει κάποιο κόμμα που μας εμπνέει, που μας εμπνέει κάποια κίνηση. Εγώ μεγάλη. Νομίζω πρέπει να κατέβεις με τη Νέα Δημοκρατία, όπως νομίζει και όλος ο κόσμος. Δεν, δεν ξέρω υπάρχει, δεν υπάρχει. Έχουν τελειώσει τα θέματα. Μα γιατί δεν υπάρχει, με ρετά, την άλλη μου λες. Εμένα γιατί με ρωτάτε. Γιατί είναι προτιμότερη η κυρία Σπυράκη, η πράξη του Ντούκα από τον κύριο Ψωμιάδη που έδωσε 35 χρόνια χαρά, γέλιο και νίκες. Χαρά, γέλιο και νίκες. Γελούσε μαζί μου ο Νεοδηγουμάδης γιατί κέρδιζα. Δεν έχαρα ποτέ. Έφερα νίκες, έφερα χαμόγελο. Τι σχέση έχει η Ιδέα Σπυράκη σήμερα με τη Νέα Δημοκρατία. Μιλάει για την περίοδο του Καραμαλή όταν αυτή ήταν απέναντι από τον Καραμαλή. Και μιλάω πολιτικά, δεν μιλάω ανθρώπινα, έτσι. Ανθρώπινα όλοι φίλοι είμαστε. Τον πήρες ένα τηλέφωνο τον Κυριάκο. Εγώ να πάρω. Ναι. Μα 5 χρόνια δεν με πήρε κανένας από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή μου δεν με πήρε, εγώ πώς θα πάρω. Και όταν οι πληροφορίες λένε ότι ο Ψωμιάδης είναι η χρυσή εφεδρεία μας. Τι χρυσή εφεδρεία. Είμαι εφεδρεία εγώ. Όχι, μέσα εντεκαδάτος είσαι. Το πολύ περπατάς στον δρόμο και ακούς και βλέπεις. Αλλά θα έπρεπε να με καλέσει, όχι εμένα. Σαν εμένα υπάρχουν πολλοί ψωμιάδες στην Ελλάδα, αγωνιστές, νικητές, που δυστυχώς ουδείς τους πήρε ένα τηλέφωνο. Γιατί η Νέα Δημοκρατία του χθες δεν είναι καμία σχέση με το σήμερα. Εγώ πιστεύω η σημερινή Νέα Δημοκρατία είναι ΣΥΡΙΖΑ 2. ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Θυμήσου τα λόγια μου, στο είπα και χθες, στο λέω και τώρα. Θυμήσου, αυτά που λέω εγώ έχουν βάση. Ο Κώστας ο Καραμαλής. Τι κάνει. Μιλάει. Δεν μιλάει. Πού μιλάει. Πώς, εγώ τη σιωπή του την ακούεις, αν δεν ακούς να κάνω. Α, τη σιωπή του. Με αυτό να ήρθε σε επαφή. Γιατί... Και να έρθει σε επαφή με τον κύριο Καραμαλή. Ναι. Απλώς θα μιλήσεις, θα μιλήσεις, δεν θα πάρεις απάντηση. Από το να φλιαρείς, νομίζω ότι η σιωπή είναι χρυσός, αλλά επειδή πολύ ξέρω καλά, ότι το σ' αγαπάει. Και εκεί σταμάτα. Ορισμένοι άνθρωποι δεν χρειάζεται να μιλούν. Μιλάνε κάποιοι άλλοι για αυτούς. Απλώς να μην λένε βλακίες. Εγώ ξέρω ότι είσαι η αδυναμία του Κώστα Καραμαλή και είστε φίλοι. Αυτός αυτό δεν έπρεπε έχει καμία να... σχέση. Πώς είμαι, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να έχουμε αδυναμία την πατρίδα μας, τα παιδιά μας. Έχεις καταλάβει τι γίνεται με την νεολαία. 300.000 νεολοί φύγαν στο εξωτερικό, το πήρατε χαμπάρι. Ρε δύο παιδιά έχω και τα δύο στο εξωτερικό τώρα, άσε με, είμαι πονεμένος τώρα. Το ένα στο Λονδίνο, το άλλο στην Κύπρο τώρα. Δεν κλαίει η ψυχή σου, δεν κλαίει η ψυχή σου. Σπαράζει, όχι κλαίει. Σπαράζει. Δύο παιδιά πανεπιστημίου με τρεις και τέσσερις ξένες γλώσσες. Όλα αυτά είναι βάση με τέσσερις ξένες γλώσσες. Βάση ενός που με βγήκε η ψυχή να τα σπουδάσω. Στο πανεπιστήμιο και τα δύο! Μετανάστες, μετανάστες και οικονομικούς πρόσφυγες. 3 εκατομμύρια σήμερα. Η στατιστική λέει ότι σε 30 χρόνια, 40, θα είμαστε εμείς 5,5 εκατομμύρια και οι ξένοι 7. Μα δεν παντρεύονται. Είδα μία στατιστική προχθές. Στο Βόλο νομίζω ήταν ένας δάσκαλος που μιλούσε.
ότι οι εγγραφές, λέει, εφέτος στο σχολείο, είναι 150 άτομα λιγότερα. Είναι τα παιδιά της κρίσης. Αυτή τη δεκαετία δεν γεννιούνται παιδιά. Δεν παντρεύονται τα παιδιά. Με 3 και 4 εκατοστάρικα τι σπιτικό να ανοίξεις. Όχι, και όταν παντρεύονται δεν κάνουν πάνω από ένα παιδί. Μα πώς θα το φροντίσουνε. Πώς θα το σπουδάσουνε. Πώς θα το μεγαλώσουν. Ποιος θα πάρει τα πάμπες. Ποιος θα πάρει τα γάλατα. Το 2017 ήταν 30% περισσότερο από τις γεννήσεις. Δηλαδή πεθαίνουμε περισσότερο από ό,τι γεννιόμαστε. Γι' αυτό οι στατικολόγοι βγάλουν αυτό το νούμερο που σου είπα. Δηλαδή δεν πρέπει να επιδοτηθεί η οικογένεια, να επιδοτηθεί σήμερα, τα κορίτσια, με, εγώ να κάτσουν σπίτια τους. Ναι. Εγώ που είμαι ελεύθερος πληρώνω λιγότερο φόρο από ένα πολύτεχνο με 5 παιδιά. Ορίστε. Χρειάζεται να σου πω τίποτα, γιατί μιλείς για το δημογραφικό. Το μεγαλύτερο εθνικό θέμα είναι το δημογραφικό. Αν δεν υπάρχει λαός δεν θα υπάρχει πατρίδα. Τυχαίο είναι που καταργούν τον εθνικό ύμνο, την προσευχή, τις εικόνες, τυχαία, τίποτε δεν είναι. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο κακό στην πατρίδα μας σήμερα, Παναγιώτη Ψωμιάδη, αγαπητέ νομάρχη, γιατί έτσι σε ξέρω και έτσι σε λέω, είναι ότι δεν γεννιούνται παιδιά. Πεθαίνει η πατρίδα μας. Δεν βγαίνουν νέοι. Και αυτοί που βγαίνουν σπουδαγμένοι φεύγουν στο εξωτερικό. Και μην νομίζω ότι κάνουν και τίποτα. Ακούς, λέει, πόσο παίρνει 1500 ευρώ. Α, λέει, καλά είναι. Τι καλά είναι. Τα 700 τα δίνουν για νίκη. Και 300 έχεις δίκιο, για... αλλά εκεί θα λειτουργείς και το μυαλό του, θα ανοίξει το μυαλό του. Ναι, ναι, αλλά εμένα με ρωτάς. Έχεις παιδιά. Ναι. Σου έχει βγει η ψυχή να τα μεγαλώσεις. Σε έβλεπα στα σχολεία που πήγαινες όταν ήτανε να βραβευθούν ή να κάνουν, γιατί και τα δικά μου τα παιδιά σε τέτοια σχολεία πηγαίνανε. Σε έβλεπα με τι καμάρι τα κοίταζες. Αλλά δω με τι καμάρι θα την πας την κόρη σου τώρα στο αεροδρόμιο να πάει στη Γερμανία να δουλέψει. Και να σε παίρνει τηλέφωνο μπαμπά, μαμά, εδώ μόνη μου. Μόνο το παιδί, 2 κορίτσια τα έστειλα στο εξωτερικό. Άσε ρε Παναγιώτη τώρα, τα κολόπεδα, κάνα την Ελλάδα μας, την πλούσια Ελλάδα μας, με ανεργία 2%, με πετρέλαια, μέχρι ασημένια νομίσματα είχαν κυκλοφορήσει. Το θυμάσαι τον Τριαντάρικο. Έχεις δίκιο και μπράβο σου που έχεις ένα ελεύθερο λόγο και λες αλήθειες, και πρέπει να λέμε αλήθειες. Κάθονται και σκοτώνονται μεταξύ τους και έξω ο κόσμος, τα πανωτόκια κλείσανε τα εργοστάσια, κλείσανε την πρωτογενή παραγωγή με τις γαϊδουροεπιδοτήσεις που φάγανε. Όχι, πέθανε η μικρομεσαία τάξη. Σε δεν υπάρχει παρακαλώ μικρομεσαία πολύ τάξη. Τώρα το οξυγόνο της οικονομίας είναι η μικρομεσαία τάξη και πέθανε. Άσε τώρα, Γιώργο μου, αυτά. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Βάλε μου τη Μακεδονία. Καλή δύναμη. Να σε καλά, γεια σου ρε.